κοινωνικούς φορείς. Συναντούμε τους αρμούς της ελληνικής κοινωνίας που λέγονται ενόπλες δυνάμεις. Πήγαμε χθες στην ταξιαρχή όπου υπηρέτησε και ο Φαΐλος Καρανιδιώτης στους πεζοναύτες στον Βόλο. Συναντούμε δημοτικούς, περιφερειακούς, τοπικούς άρχοντες και βεβαίως όλες και όλους εσάς. Αυτές τις μέρες κλείνουμε 3 χρόνια από την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία και εγώ εξελέγει στην εξουσία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία εξελέγει υποσχόμενη να ακολουθήσει μία ατζέντα την οποία ο ελληνικός λαός θα περιέγραφε ως κεντροδεξιά σε ζητήματα κοινωνικά ή ταυτοτικά και φιλελεύθερη σε ζητήματα οικονομικά. 3 χρόνια μετά, και αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που δεν βρίσκομαι πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η κεντροδεξιά ταυτότητα της πάλε ποτέ υποτίθεται μεγάλης κεντροδεξιάς και φιλελεύθερης παράταξης, έγινε ένα αμάλγαμα αριστερισμού και δικαιωματισμού. Και η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έγινε μια σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση στα οικονομικά πράγματα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, σήμερα ο Έλληνας πολίτης, εκτός από το να αντιμετωπίσει το ελληνικό κράτος που ακόμα είναι εχθρικό απέναντί του, παρά τις όποιες προόδους έχουν γίνει σε ζητήματα ηλεκτρονικής κατά κύριο λόγο οργάνωσης, βρίσκει τον εαυτό του να είναι υποδεέστερος σε σχέση με πολλές ομάδες οι οποίες σύμφωνα με τους δικαιωματιστές της κυβέρνησης έχουν προτεραιότητα. Το είδαμε και μέσα στην πανδημία. Τα δύσκολα και σκληρά μέτρα δεν ζητήθηκε από όλους να ακολουθηθούν το ίδιο. Όσο εμείς ήμασταν στα σπίτια μας, άλλοι, αριστεριστές, Ρωμά, ΛΟΑΤΚΙ, Πακιστανοί, λαφρομετανάστες, συνδικαλιστές, υποστηρικτές του Κουφοντίνα, ήταν έξω και έκαναν ό,τι ήθελαν.